Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 2017. Η ΚΑΠΑ19 γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Σουρωτή και έφυγε με σχημένο το κεφάλι από το γήπεδο. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά όμως. Οι παίχτες του Παύλου Γκαρσία έκτοτε τρέχουν ένα μαγικό σερί 2 χρόνων χωρίς ήττα σε 59 αγώνες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό από τον προπονητή της ομάδας, τον Παύλο Γκαρσία. Παύλο, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. 2 χρόνια. 2 χρόνια, 0 ήττες. 59 ολόκληροι αγώνες. Πώς το ζείτε, πώς το βιώνετε όλο αυτό? Ναι, θυμάμαι αυτό το παιχνίδι με Παρατηναϊκό. Καλά παίξαμε. Μπορούσαμε να νικήσουμε, αλλά είδες, το ποδόσφαιρο είναι... δεν κερδίζει πάντα η καλύτερη. Και εντάξει, χάσαμε και είπαμε, δεν πειράσει, συγγενήσουμε. Δουλειά, τα παιδιά έχουν όρεξη για δουλειά, και με δουλειά και με πειθαρχία και με σεβασμός. Προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και δεν έχει κάτι μυστικά. Η πειθαρχία πιστεύεις ότι είναι το κλειδί? Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γιατί πρέπει να έχεις σεβασμό, πρέπει να έχεις πειθαρχία, πρέπει να δουλεύεις σωστά. Πρέπει να έχεις αρχές. Εγώ είχα ένα προπονητή ΚΑΠΑ19 που έμαθε πολλά πράγματα. Και εκεί έγινε άντρας και έκανε πολύ καλή δουλειά και όλα τα παιδιά που είχαμε τέτοια εποχή εκεί, όλοι πήγανε Σιουβέντου, κάποιος πήγαν, εγώ πήγα Ατλέτικο Μαδρί, κάποιος άλλο πήγε Ίντερ δε Μίλαν, όλοι κάνανε καριέρα και γι' αυτό τον έχω εγώ στο μυαλό και από εκεί πλευρά δουλεύω, γιατί είχαμε πολύ πειθαρχία, πολύ. Αυτή την πειθαρχία πώς μπορείς και την εφαρμόζεις σε μια ομάδα, γιατί όλο αυτό το διάστημα πέρασαν πολλοί παίχτες από το ρόστερ σου. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα παιδιά τα οποία σε ξέρουν και τα ξέρεις και δουλεύετε. Έχετε αλλάξει παίχτες, καταστάσεις, ηλικίες. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έχει ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Αυτό πώς το καταφέρνεις? Και εσύ και οι συνεργάτες φυσικά. Εντάξει, σίγουρα στην αρχή είχα λίγο πρόβλημα. Γιατί όταν ξεκινά κάποια δουλειά και δεν έχει λίγο. Έχει το μυαλό τι θέλει να κάνει, αλλά δεν έχει πολύ εμπειρία. Και σιγά σιγά βλέπει πράγματα που δεν είναι σωστά. Είχα και έχω βοήθεια. Ήταν Δημήτρη Δανελίδη. Γυναυτή που έφυγε τώρα, αλλά δουλεύει πολύ καλά. Τώρα έχω άλλα παιδιά, τώρα έχω Χάρη Κομψή, γυναυτή, δουλεύει πολύ καλά. Έχω δίπλα τον Πολωνό που πέσαμε χρόνια εδώ. Έχω και Γιάννη, έχω προπονητή τερματοφύλακα, έχω τον κύριο Ιωσιφίδη. Και έχουμε ένα team πολύ καλά, πολύ καλά. Και θέλουμε δουλειά. Δεν είμαστε, δεν πάμε στο κάθε μέρα στο γήπεδο δεν επιτρέπει να μην κάνουμε καλή δουλειά. Μπορούμε να κάνουμε λάση, αλλά η δουλειά είναι, η δουλειά τον κάνουμε. Και μετά φύγανε κάποια παιδιά, θα έρθουν από κάτω, από πια μικρά, και θέλουν λίγο χρόνο, θέλουν να κάνουν καλή προετοιμασία, θέλουν υπομονή, αλλά πρέπει να, αυτό που λέω, είναι το πρώτο σημαντικό είναι πειθαρχία, αυτό είναι σεβασμό και πειθαρχία, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να τους περάσουμε για τα παιδιά και κανόνας έχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέμε ότι συνήθως ο πρώτος στόχος μιας ακαδημίας δεν είναι τόσο η νίκη. Αλλά βέβαια, όταν φτάνει σε ένα επίπεδο, στο δικό σου στο επίπεδο τη ΚΑΠΑ19, ένα βήμα δηλαδή πριν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μάλλον πρέπει να σκέφτεσαι και την νίκη.
πρέπει να σκέφτεσαι τον πρωταθλητισμό, ώστε αυτά τα παιδιά να μπουν έτοιμα και να καταφέρουν να παίξουν στο επίπεδο των αντρικών ομάδων, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Αυτό και παράλληλα και με την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί τα παιδιά είναι ακόμα μαθητές ουσιαστικά. Αυτό πώς μπορείς και το ισορροπείς? Ναι, μικρές ηλικία, εγώ πιστεύω, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ, έχει πολλά πράγματα και όλοι λένε πολλά, κάποιοι λένε και διαφορετικά. Μικρές ηλικία πρέπει να παίξουν μπάλα χωρίς στόχο. Χάνουν, καρδίσουν, δεν είναι σημαντικό. Κάπα 11, κάπα 12, μικρές ηλικία, πρέπει να παίξουν μπάλα και πρέπει να τους αφήνουμε να παίξουν ελεύθερα, να κάνουν τρίβλα, να κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί εκεί μας θέλουν να κάνουν τρίβλα. Εγώ βλέπω στην Ελλάδα δεν έχει winger καλή και που πάνε ένα-ένα. Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά πιο μικρά να τους αφήνουμε να κάνουν τρίβλα, όχι πάσα. Αλλά μετά κάπα 19, εντάξει, κάποια χώρα έχει και κάπα 23. Εμείς δεν έχουμε εδώ. Πόσο πιστεύεις ότι λείπει κάπα 23 από το ελληνικό ποδόσφαιρο? Λείπει πολλά πράγματα. Εμείς μιλάμε, έχουμε δέρβι, παίξουμε με Παρατινάικο, παίξουμε με Άρη, πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε καλά. Αλλά έχουμε καλά γήπεδα. Η Ελλάδα έχει αποδυτήρια, έχει αποκατάσταση για τα μικρές ηλικία. Δεν πρέπει να βελτιώνουμε εκεί? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώνουμε εκεί πρώτα, για να πάει εθνική καλά, για να παίρνουν παίκτες που αξίζουν να πάνε στην εθνική. Θέλω, δεν είναι μόνο η νίκη εδώ. Παίξουμε εδώ κοντά, νίκη, ναι. Αλλά από πίσω έχει πολλά πρόβλημα. Πάμε κάποια γήπεδα που μικρά, πλαστικά χάλια. Δεν πρέπει να φτιάξουμε όλα αυτά πρώτα για να παίξουμε καλή μπάλα. Θέλουμε καλή μπάλα, δεν έχουμε καλό γήπεδο. Αυτό πρέπει να ξεκινάει. Είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά εντάξει, είμαστε κάπα 19. Ένα βήμα την πρώτη ομάδα, πρέπει να παίξουν για το νίκη. Γιατί μετά, αν ανεβαίνει κάποια παιδιά και παίξει εδώ στην πρώτη ομάδα, εδώ ο κόσμος ζητάει νίκη. Τέτοια φρανέλα ζητάει νίκη. Γι' αυτό πρέπει να τους περάσουμε τα παιδιά ότι θέλει νίκη. Όχι οπωσδήποτε, μπουμ, μεγάλη πάσα, και μπορεί να παίξεις έτσι. Αλλά με καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο σημαίνει καλή άμυνα, μπορεί να παίξει αντεπίθεση, μπορεί να παίξει κάθετα, μπορεί να παίξει να έχει κατοχή. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Αλλά το στόχο είναι νίκη. Αυτό πιστεύω εγώ. Φέτος έχουν αλλάξει τα πράγματα με το νέο προπονητικό team στην πρώτη ομάδα. Βλέπουμε περισσότερα φιλικά με τους μεγάλους, βλέπουμε παίχτες πολλούς να κάνουν προπονήσεις πάνω. Πώς το ζεις εσύ αυτό το φετινό, τι συζητήσεις έχετε κάνει με τον κύριο Φερέιρα που έχει έρθει, ο ρόλος του κύριου Μπράνκο στην όλη διαδικασία? Ναι, όλα τα... Πέρσι, προπέρσι δεν παίξαμε ούτε μια φιλικό με πρότιμα. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι έχει πιέσει πάνω. Πρέπει να δουλεύει 12 ώρες, πρέπει να κάνει δουλειά, γιατί θέλει νίκη. Τέτοια φανέλα θέλει νίκη. Φέτος παίξαμε κάποια φιλικά και εγώ δεν είχα εικόνα πιο πριν, δεν είχα εικόνα. Γι' αυτό λέω, όταν παίξαμε 1-2 φιλικό, τώρα έχω εικόνα. Βλέπω τα παιδιά που έχω εγώ και αυτοί που είναι πάνω, και αυτό που έχω εγώ θέλει δουλειά, δεν έχουν πολλή εμπειρία, πρέπει να παίξουν με άντρας. Πιο πριν δεν είχα τέτοια εικόνα, τώρα το έχω. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά, πρέπει να έχουμε ομάδα για να παίξουν αντρικό ποδόσφαιρο, όπως πήγε τώρα
Τσάουσι, Λίρατσι, Διαμαντή, Μπαλογιάννη. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα πάνω έχουμε και Τσιγάρα και Μιχαλίδη και Γαϊτανίδη. Είναι σημαντικό γιατί κάνουν προπονήσεις κάθε μέρα και οκ, okay, δεν παίξουν αλλά εκεί βελτιώνουν. Αλλά οκ, okay, δεν φτάνει αυτό. Θέλει ένα βήμα παραπάνω. Έτσι, μόνο αυτό το βήμα παραπάνω το δίνει παιχνίδια. Πρέπει να παίξω. Πρέπει να παίξω. Όχι μόνο προπονήσει, μόνο πρέπει να παίξω. Γιατί η Λίρατσι ήταν ένα χρόνο μόνο προπόνηση και μερικές φορές δεν έπεσε ούτε με εμάς, ούτε με εκεί και έχασε. Και γι' αυτό θέλει παιχνίδι, θέλει παιχνίδι. Μπαλογιάννη το ίδιο. Έκανε πολύ καλή σεζόν, μετά πήγε πάνω, δεν έπεσε. Πήγε πίσω ξανά. Γι' αυτό λέω, πρέπει να παίρνουν ευκαιρία. Ή εδώ, ή αλλού, όπως πήγαν τα άλλα παιδιά δανεικοί. Αλλά όταν παίξουν, βελτιώνουν. Άρα μόνο με προπονήσει δεν είναι. Γυρίζουμε και λίγο στην κουβέντα αυτή με την ΚΑΠΑ 23. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι σίγουρο και σταθερό για να πάει ένας παίχτης που ξεκινάει από την ΚΑΠΑ 19 για να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, ας πούμε, σωστά. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Και εγώ πιστεύω ότι δεν λέω μόνο β' ομάδα και α' κατηγορία. Πολλά παιδιά μπορούν να παίξουν τώρα την α' κατηγορία. Αλλά κάθε προπονητή έχει τα δικά του, έχει του... Το βιβλίο του και δεν δίνω ευκαιρία, δεν ξέρω. Κάθε προπονητή είναι διαφορετικά και κάθε κλαμπ είναι διαφορετικά. Εγώ λέω γενικά στην Ελλάδα πρέπει να στηρίσουμε τα παιδιά. Αλλάζει λίγο αυτό όμως στην Ελλάδα. Δηλαδή τη φετινή σεζόν βλέπουμε Έλληνες παίχτες να αγωνίζονται. Αυτό πρέπει. Δεν λέω να παίξουν όλοι. Αλλά αν κάποια παιδιά που είναι πιο μικρά και αξίζει να παίξει, γιατί δεν παίξει. Όλες οι χώρες το κάνουν αυτό. Τώρα, κάπα εντάξει, εγώ έχω παιδιά που πέρσι δεν παίξανε πολύ, αλλά φέτος είναι πολύ καλά. Και ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα παίξει στο τέλος, γιατί κάποιος τον θέλουν πάρα πολύ και με δουλειά, εγώ, πώς το λένε, είμαι πολύ χαρούμενοι όταν βλέπω κάποια παιδιά που βελτιώνω και του βλέπει και βελτιώνω. Έχω πολλά τάχα, το Καλοτσικίδη, Κυριάκο που πέρσι δεν επέξανε και φέτος είναι πολύ καλά και δεν ξέρει μετά αν μπορεί να περάσει τον Λίρατσι μετά. Δεν τον ξέρει ποτέ αυτό. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύουμε καλά εμείς πρώτα με όλα τα παιδιά γιατί μετά ποτέ δεν ξέρει ποιος μπορεί να πέσει, να κάνει καριέρα, να... Κατάλαβε, και αν είναι μικρά, okay, έχουν ένα μικρό κούτσα, είναι 2004 νομίζω. Είναι μικρό, αλλά είναι μικρό, αλλά παίζει καλά. Ο οποίος παίζει καλά πρέπει να παίξει. Δεν είναι τίποτα τρελό. Όποιος αξίζει να παίξει. Αλλά σίγουρα ότι εμένα μου αρέσει να παίξει, το προπονητή πάνω μπορεί να μην το αρέσει. Γι' αυτό είναι το... Ναι, αυτό φαντάζομαι ότι έρχεται όμως και από τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή, αν ένας παίχτης αποδείξει... Είναι. Στο γήπεδο ότι είναι καλός. Όποιος δουλεύει και έχει σεβασμό με όλο το team και έχει ταπεινός, θα παίξει. Δεν έχει πολιτική, δεν έχει τίποτα. Γιατί ξέρω ότι σήμερα... Έχει και λίγο πολιτική, έχει και πολλούς μάνατζερ και... Εγώ βλέπω κάποια παιδιά που μπορούν να πάει εθνική και δεν πάνε. Βλέπω τα παιδιά που δεν είναι εκεί εστιμή, δεν είναι τόσο καλή και πάνε εθνική. Χωρίς να παίξουν πάνε εθνική. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Και αυτό δείχνει να αλλάζει λίγο. Ειδικά στο επίπεδο των αντρών, πλέον ο καινούριος προπονητής, ο Ολλανδός, ο Φαντσί που ήρθε, έβαλε νέα παιδιά, έβαλε... Αλλά είναι αργά. Δεν είναι αργά. Πάει η Ελλάδα τα... πώς το λένε, το... Δεν θα πάει η Ελλάδα. Δεν θα πάει. Αργά πάει. Αυτό είναι νωρίς. Πρέπει να δουλεύει πιο καλά. Δεν είναι. Σίγουρα. Σίγουρα.
να... Κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Να το γυρίσουμε λίγο σε... και λίγο σε σένα. Είσαι τρίτη, τέταρτη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19. Τέταρτη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19. Έχεις πάρει δύο πρωταθλήματα. Έχεις πάρει και ένα με την ΚΑΠΑ 17 πιο πριν. Πώς βλέπεις το μέλλον? Τι θέλεις από το μέλλον? Έχεις σκεφτεί? Ποτέ, όταν έπαιξε μπάλα, ποτέ είχα στο μυαλό τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω, πού να πάω μετά. Τι... Η αλήθεια είναι πάντα, και ξαναλέω, κάθε μέρα είναι... Έχω δουλειά σήμερα, πρέπει να δουλεύω με τα παιδιά. Δεν πάω μακριά. Δεν πάω μακριά γιατί στην ζωή δεν μπορεί να κάνει πλάνο. Δεν μπορεί να κάνει πλάνο. Ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη. Κάνω αυτό που αγαπάω. Μου αρέσει πάρα πολύ και τίποτα άλλο. Δουλειά, να βελτιώνω κάθε μέρα. Να μιλήσω πιο καλά ελληνικά, είναι δύσκολα. Πρέπει να μαθαίνω και άλλα γλώσσα και εντάξει, και δουλειά. Δεν έχω πολύ. Δεν σου αρέσει να πηγαίνεις μακριά, αλλά θέλω να πάμε μέχρι το Μάιο. Πώς βλέπεις φετινή σεζόν? Και στο επίπεδο της ΚΑΠΑ 19, αλλά και στο επίπεδο της πρώτης ομάδας. Κάθε χρονιά είναι λίγο διαφορετικά και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Τώρα έχουμε δύο χρόνια που είμαστε αίτητοι, αλλά κάθε ομάδα θέλει να σε κερδίσει, παίξει πιο σκληρά. Εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε τα παιδιά ψυχολογικά και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Η πρώτη ομάδα είναι το ίδιο. Είναι και εκεί έχουν και άλλα πρόβλημα. Εκεί είδες κάθε παιχνίδι μιλάνε συνέχεια. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Είναι πόλεμο κανονικό. Και είναι κακό αυτό, είναι κακό. Ωραίο ήταν να παίξουμε, να είναι κάθε γήπεδο γεμάτο, να παίξουν καλή μπάλα, να βλέπουμε ποδόσφαιρο, καθαρά. Αυτό είναι το καλό. Η Σαββίδη και η γωνία του Σαββίδη θέλει αυτό. Κάνουν πολλή δουλειά, δίνουν πολλά λεφτά. Εμείς είμαστε τους στηρίζουμε, είμαστε εκεί δίπλα. Και αυτοί θέλουμε όλοι να βλέπουμε καλή μπάλα, ένα καλό πρωτάθλημα, να βελτιώνουμε σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι το δρόμο. Τι άλλαξε στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια και πάει πιο δυνατά σε αυτόν τον πόλεμο και καταφέρει να κερδίζει και πολλές μάχες? Πολλά άλλαξε. Καλή ομάδα, καταστάσεις, γήπεδα, όλα, οργάνωση. Έχουμε και TV, όλα τα επίπεδα άλλαξε. Και αυτό είναι σημαντικό. Και συνεχίσουμε να πιστεύω να μεγαλώσουμε και άλλο. Έχουμε φουλ κόσμο. Όλα πάει καλά. Μακάρι όλες οι ομάδες να μπορούν να βελτιώνουν έτσι. Για να είναι όλα πιο καλά, δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Να κλείσω με μια κλισέ ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος για να την απαντήσεις. Είναι πιο εύκολο να φτάσεις στην κορυφή ή να μείνεις στην κορυφή? Ναι, παραμείνεις εκεί. Πιστεύω ότι να είσαι εκεί πάντα ψηλά, θέλει δουλειά. Είναι πιο δύσκολο. Μπορεί να φτάνεις εκεί, αλλά κάθε μέρα δουλειά. Με δουλειά μπορεί να κάνεις, με δουλειά, με εμπιστοσύνη μπορεί να κάνεις όλα. Αλλά θέλει δουλειά, αλλά είναι πιο δύσκολο, ναι, να είσαι πάντα εκεί, ναι. Θέλει πολύ δουλειά.